Είναι παρά 7, δεν είναι παρά 3, αλλά δεν είναι και παρά 10. Κύριε Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει δίκιο η κυρία Κανέλη ότι όταν λες ότι υπάρχουν ψέματα, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ότι ο άλλος ο κόσμος νομίζει ότι ό,τι λες είναι αλήθεια. Αλλά δεν ισχύει και το αντίθετο, ότι έχουν υποθεί πάρα πολλά ψέματα, πολλές ανακρίβειες. Και εγώ θέλω να αναφερθώ σε μερικά από αυτά, χωρίς να υπονοώ ότι προφανώς ότι έχουμε το μονοπόλιο της αλήθειας και ό,τι λέω εγώ είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μη με διακόπτε, εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου. Θέλω να κάνω μια ομιλία, θέλω να εξηγήσω τη δικιά μας θέση χωρίς ακρότητες, χωρίς άλλες παρεμβάσεις. Και λέμε κιόλας ότι δεν γίνεται διάλογος που να χτίζει ο ένας τον άλλον. Λέει ο κύριος Βενιζέλος, για παράδειγμα, για τα 6 δις που είπε ο κύριος Χουντής. Θυμάστε χθες στη Βουλή, μου το έβαλε ο κύριος Γεωργιάδης, το εξήγησα του κύριου Γεωργιάδη που νομίζω συμφώνησε ότι η απάντηση είναι στην απόφαση του Eurogroup του Μαΐου, ότι αυτά τα 6 δις είναι για το μεσοπρόθεσμο χρέος και το γράφει. Λέει ο κύριος Βαρβιτσιώτης ότι όλα τα η λίστα στο παράρτημα ε πηγαίνουν για ιδιωτικοποίηση. Συζητάμε με τον κύριο, πάλι με τον κύριο Γεωργιάδη, εξηγούμε και ότι μπορούν οι επιχειρήσεις που πάνε εκεί, δίνεται να πάνε για ιδιωτικοποίηση, αλλά δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Σήμερα όλες οι επιχειρήσεις πάνε για ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα, οι καθημερινοί και οι δικοί σας βουλευτές, αλλά και του ΠΑΣΟΚ, γυρνώντας προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, λένε ότι ξαφνιάστηκαν. Τους ξάφνιασα εγώ εχθές, γιατί τους είπα αυτό που υπήρχε στο μνημόνιο. Το μνημόνιο που λέει ότι θα αυξηθεί η αξία των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου μέσα από ιδιωτικοποίησεις ή άλλα μέσα. Ο κύριος Βαρβιτσιώτης δεν είχε την καλοσύνη όταν το διάβασε αυτό το κείμενο που είχε ο κύριος Παφίλης να το πει τα άλλα μέσα. Είπε με ιδιωτικοποίησεις και σταμάτησε. Θα πω για τα άλλα μέσα αργότερα. Θα ήθελα λοιπόν να μπορούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να μην ξαναλέμε ξανά, για να μην είναι πιο προθετική η συζήτηση και να μπορεί ο ελληνικός λαός να ακούσει ποιον είναι, ποιον δεν είναι. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω μια και για πάντα νομίζω εγώ. Λοιπόν, αυτό το ταμείο δεν υπάρχει επιτροπία. Δεν υπάρχει υποθήκευση όλης της περιουσίας. Μοναδικός μέτοχος είναι το ελληνικό δημόσιο. Οι μετοχές δεν μεταβιβάζονται, οι μετοχές δεν μπορούν να τα κατασχεθούν. Το μεγάλης ιδιωτικοποίησης, δεν λέμε για ένα κτήμα, για ένα οικόπεδο, πρέπει να περάσουν από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Υπουργός Οικονομικών πρέπει να δεχθεί την κάθε μεγάλη ιδιωτικοποίηση. Πάω τώρα, θέλω να πω για τον κύριο Παφίλη, αλλά και την κύριο Μανολάκου, για τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Ξέρετε ότι η Θάτσερ και ο Ρίγκεν, αλλά να μιλήσω πιο πολύ με τη Θάτσερ, που άρχισε τις ιδιωτικοποίησεις, το νερό, το ΙΔΕΗ, οι τηλεπικοινωνίες, ήταν σε κάποιο ταμείο. Είναι προφανές σε μένα ότι αν θεί μια πολύ νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, όπως είτε τη Θάτσερ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ζωή να έχει, πάντα αυτό πρεσβεύει τον νεοφιλελευθερισμό σε ακραία περίπτωση, τότε μπορεί προφανώς να γίνουν περισσότερες ιδιωτικοποίησεις. Θα μπορούσαν να γίνουν και να μην είναι στο ταμείο. Άρα με ρωτάει η κυρία Μανολάκου, πολύ σωστά, γιατί τις βάζουμε αυτές τις επιχειρήσεις μέσα στο ταμείο, αν ισχύει αυτό. Και υπάρχει μια απάντηση. Η πρώτη απάντηση είναι ως αποτέλεσμα κάποιου συμβασμού, αλλά υπάρχει μια πιο σοβαρή απάντηση που ήθελα να την ακούσετε. Γιατί αυτό που είναι το πρόβλημα στη σχέση μας με το ΚΚΕ είναι ότι το ΚΚΕ, κατά τη δική μου άποψη, χωρίς να είναι απόλυτη αλήθεια αυτή, αυτό που κάνει το ΚΚΕ υποθέτει αυτό που είναι προς απόδειξη.
Και τι είναι προς απόδειξη? Ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που πιστεύουν στις συλλογικές λύσεις. Όταν διαβάζω εγώ τις δημοσκοπήσεις, διαβάζω ότι ο ελληνικός λαός, και όχι μόνο ο ελληνικός λαός, ο ευρωπαϊκός λαός δεν έχει πιστεί γι' αυτό. Άρα τι λέμε εμείς? Συμβασμός, συμβασμός. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό το ταμείο για να μπορούν να γίνουν αναδιαρθρώσεις αυτές τις επιχειρήσεις, όχι μόνο με τις ίδιες επιχειρήσεις να αναδιορθωθούν, που η αριστερά δεν είχε μέχρι τώρα πολιτική πώς αναδιαρθώνουμε αυτές τις επιχειρήσεις, για να μπορεί ο κόσμος να πιστεί ότι το δημόσιο μπορεί να είναι καλό. Όχι μόνο για την ίδια την επιχείρηση, αλλά πώς επηρεάζει μέσα στην κλαδική πολιτική, πώς επηρεάζει την περιφέρεια στην οποία η επιχείρηση είναι μέσα και κάνει συνδέσεις με άλλες επιχειρήσεις και με άλλους κοινωνικούς φορείς. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι να πούμε και να κάτσουμε πίσω και να πούμε, αφού γίνονται το μόνο πράγμα είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Είναι να μπορέσει μέσα από αυτό το ταμείο να έχουμε μια στρατηγική αναδιάρθρωση, και γι' αυτό θα δείτε ότι όταν θα έρθει ο εσωτερικός κανονισμός θα υπάρχουν συνδέσεις με κάθε εταιρεία και με την αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης, αλλά και με την κλαδική πολιτική του κάθε Υπουργείου. Αυτό κάνει αυτό το προηγούμενο νομοσχέδιο, και αυτό που κάνουμε τώρα εξειδικεύουμε τις επιχειρήσεις. Εξάλλου, να πω τώρα στο θέμα και άλλα μέσα που είχαμε τη διαφωνία, να σας εξηγήσω εγώ τι καταλαβαίνω, τι είναι τα άλλα μέσα, και να καταλάβετε ότι δεν είναι σικοφιλή, φιλοσική, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά είναι μια πραγματική ασπίδα. Προσέξτε, ότι μπορούμε να... Το πρώτο πράγμα που λέει αυτό είναι ότι δεν είσαι αναγκασμένος να κάνεις ιδιωτικοποίηση. Άρα συμφωνούμε ότι δεν χρειάζεται να είναι σαν το Taiped, και δεν είναι σαν το Taiped. Γιατί μπορείς να αυξήσεις την αξία και για τις επενδύσεις και για να εξεπληρώσεις το χρέος με άλλα μέσα. Και εδώ είχε μια συζήτηση με τον κύριο Χατζηδάκη εχθές στην Επιτροπή, που δεν τον βλέπω πάλι εδώ πέρα, αλλά να το απαντήσω και τους συναδέλφους της Νέας Δημοκρατίας και εσάς. Έχουμε ένα κτίριο που είναι για το beach volley. Αυτή τη στιγμή είναι σε χάλια κατάσταση. Δεν θα το ήθελε κανείς. Με λίγα λεφτά μπορεί αυτό να κάνεις μια επένδυση και να το κάνεις ένα κέντρο, το οποίο αυτό το κέντρο μπορεί να γίνει μέρος των αγώνων του παγκόσμιου, σε παγκόσμιο επίπεδο, που γίνονται σε 7-8 πόλεις. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο για την εκείνη την ημέρα που θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Αθήνα, αλλά να έρχονται αθλητές του beach volley από τη Σουηδία, την Νορβηγία, την Ολλανδία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, που τώρα πάνε στο νότιο ημισφαίριο. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και τόσο ευχάριστο στη Ρωσία το χειμώνα να προπονείσαι στο beach volley, να το κάνουν στην Ελλάδα και να δημιουργήσουν και θέσεις εργασίας, όχι μόνο στο beach volley, σε ξενοδοχεία, μπορούν να κάνουν σε εστιατόρια για να δημιουργήσουν. Αυτό δεν είναι μόνο για το beach volley. Γιατί η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο, αθλητικό κέντρο για όλα τα σπορ, όπου θα έρχεται κόσμος που δεν μπορεί να προπονηθεί και να προπονηθεί σε δικές μας εγκαταστάσεις μέσα από τα ακίνητα που θα πάνε στο Ταμείο των Ακινήτων. Αυτό σημαίνει άλλα μέσα. Δεν το παραχωρείς, δεν το δίνεις, είναι ελληνικό, κρατιέται στην ελληνική ιδιοκτησία και το χρησιμοποιείς και οργανώνεις τη δική σου περιουσία. Δεν θα ήταν η δικιά μας επιλογή, αλλά είναι μια επιλογή που μας αναγκάσανε και είναι μια επιλογή που θα μπορούσαμε να την σκεφτούμε. Και περιμένω από τους ανθρώπους που υποτίθεται περιμένουν, πιστεύουν στην επιχειρηματικότητα, να μου δώσουν πάρα πολλές άλλες ιδέες πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί η ελληνική περιουσία για το καλό του ελληνικού λαού, και χωρίς να γίνεται ούτε εκποίηση ούτε ιδιωτικοποίηση, αλλά να μπορούν να κερδίσει η Ελλάδα με αυτό. Θέλω τέλος να πω μερικά πράγματα για άλλα ψέματα που ακούσαμε, και δυστυχώς από ανθρώπους που δεν το περίμενα από τη Νέα Δημοκρατία, ότι πάλι έχουμε να κάνουμε καθυστερήσεις, πάλι δεν είμαστε εντός του προγράμματος. Θέλω να σας πω ότι έχετε διαψευτεί σε όλα αυτά.
Σε όλα αυτά, μας είπατε ότι είναι το πρόγραμμα στον αέρα. Εγώ ξέρω ότι είχαμε βάλει στόχο τέλη Σεπτεμβρίου, είχαμε βάλει στόχο να είχαν τελειώσει όλες τις 25, σήμερα είναι 26-27, για να είναι για το Euro Working Group. Δηλαδή έχουμε μια καθυστέρηση, εξαρτάται πώς το μετρήσεις, μια μισή με δύο μέρες. Στο EWG, στο Euro Working Group, θα συζητηθεί πού είναι το ότι είμαστε εκτός προγράμματος και έχουμε καθυστερήσει και όλα είναι στον αέρα. Γιατί τα λέτε αυτά και συνεχίζετε να τα λέτε σήμερα, όταν το βλέπετε μπροστά το νομοσχέδιο, όταν σας έχω πει σχεδόν όλα τα milestone έχουν τελειώσει? Γιατί συνεχίζετε να λέτε ότι η οικονομία βυθίζεται, όταν θα έχουμε τρία συνεχόμενα τρίμηνα με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξη? Γιατί δεν βλέπετε ότι ενώ έπρεπε να ήμασταν μείον 700 στα έσοδα, μείον 700 είμαστε στο συν 300, και έπρεπε να ήμασταν στο μείον 700 ακριβώς γιατί δεν είχαμε ένφια το Αύγουστο όπως είχαμε υπολογίσει, και τώρα είμαστε πολύ πάνω και άρα δεν θα μπει ο κόφτης? Γιατί συνεχίζετε να λέτε για το κόφτη? Και γιατί δεν σκέφτεστε γιατί δικοί σας υπουργοί και δικοί σας υπουργοί δεν μπόρεσαν όταν να αυξήσουν την εισπραξιμότητα του ΦΠΑ και να είναι πρώτη η Μύκονος, δεύτερο η Ρόδος, τρίτη η Σαντορίνη? Ποια άλλη κυβέρνηση το κατάφερε αυτό για να τουλάχιστον να πληρώνουν όλοι οι Έλληνες το ΦΠΑ? Τι ακριβώς μας κατηγορείτε γι' αυτό και για το Ταμείο? Τα παλιά του Πασόκ, όταν ο υπουργός που ήταν εποπτευόμενος ή της ΔΕΗ ή των ΟΤΕ έκανε 300 προσλήψεις και 250 ήταν από το νομό του υπουργού, αυτό μας κατηγορείτε? Όταν μας ρωτάει η κυρία Βούλτεψη τι σημαίνει arm's length που το έκανε, αυτό σημαίνει ότι εμείς φτιάνουμε μια σχέση με τις ΔΕΚΟ και μια σχέση με τη δημόσια διοίκηση που κόβει την παλιά πολιτική. Σας απάντησα, κύριε Βούλτεψη, αφού δεν είσαστε εδώ, μην με διακόπτε, αφού αργήσατε. Μην με διακόπτετε, κύριε Βούλτεψη, δεν ήσασταν εδώ. Άρα φτιάνουμε μια σχέση και με το δημόσιο τομέα και με το δημόσιο τομέα και με τις επιχειρήσεις που δεν είναι το παλιό Ρουσφέτη, δεν είναι το παλιό πελετειακό κράτος, αλλά συντονίζεται με τις ανάγκες της οικονομίας, τις πραγματικές προτεραιότητες αυτής της κοινωνίας και με κοινωνική λογοδοσία. Αυτό που θέλατε εσείς να μπορείτε να εποπτεύετε τα υπουργεία και να βάζετε τους δικούς σας ανθρώπους, τελείωσε τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.